Όχι, αλήθεια τώρα, δεν έχει πολύ ήθος το χαλί μας. Αυτό το χαλάκι, αυτό. Δεν θα έλεγε Μυραράκι, φίλες και φίλοι, κοιτάξτε, δουλεμένο στο χέρι, έχει 250 κόμπους. Το κουβάλισα στην πλάτη από την Περσία. Δείτε λίγο το χρώμα, το μπορτορωδοκόκκινο, το λαχανί του κήπου, το κεραμιδί της σκεπής, το ασπρομαυρί της μπάλας. Μπαλίτσα, πώς μας έχει λείψει, πω παιδιά. Το λέω σε κάποιους, δεν καταλαβαίνω ότι πραγματικά έχουμε τέτοιο στέρηση. Δηλαδή, όταν βλέπεις, είσαι 49 και βλέπεις, να πούμε, 47 χρόνια μπάλα και ξαφνικά δεν και πας μόνο στην κονσέρβα, σκορβούτο, είδα χθες φάσεις από το Γερμανία-Ιταλία Μουντιάλ το 82 που φωνάζει ο Διακογιάννης τον Μπρίο, η φαντασία, ο Ταρντέλι, νέο Σουμάχερ, ο Πρίγκελ, ο Μάρφερτ Κάλτς. Είδαμε τις φιέστες, τα είδαμε, αυτά, The Invincible, ξανά την αίτη πορεία, τα πρωταθλήματα. Να πήγαμε πίσω Χάιμπουρι, κάτι Βρίζας, κάτι Άρσεναλ, να με Φενέρμπαχτσέ, να με Σλίμοβιτς, να με Ουντινέζε, να με Σάλ και τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή, όταν λέμε τα έχουμε δει όλα και κυριολεκτικά, έχουμε δει παλιά μάτς, έχουμε δει ασπρόμαυρα, έτσι. Και τα έχουμε δει όλα και μεταφορικά γιατί δεν γίνεται άλλο. Τώρα οι Γερμανοί ξεκινάνε, παιδιά, το... Τώρα, 16. Ξεκινάνε, δηλαδή, εδώ... Και προσέξτε, ξανακύλησαν αυτοί με κρούσματα και τέτοια. Δηλαδή, Gott und ihre Seele, ο Θεός και η ψυχή τους. Θα πω εγώ. Θα πω εγώ. Ελάτε στην παρέα μας, είμαστε εδώ, στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο, ο αθλητικός Λίμπερο, 107,4, έτσι, όλο το όνομα, ο αθλητικός Λίμπερο. Και όταν σας παίρνουν αυτό να λέτε, τι ακούτε, ακούω Λίμπερο, τι ακούς τάδε ώρα, να τα λέτε. Να μιλάτε, να το αμαρτυράτε αυτά τα οποία επιλέγετε. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ποιος αυτός, 1-0! Με μεγάλη εκτέλεση για Ράουτ από ψηλά. Σήμερα θα κάνουμε μια απόπειρα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Να βάλουμε μπλουζάκια και να βάλουμε και τσιτσί. Κρέατα. Oh, μόλις είπα αντίστροφη μέτρηση, ενεργοποιείται μόνο του, παιδιά. Δηλαδή ο Ιάπωνας παίρνει πρωτοβουλία. Θα ρωτάς εμένα, έτσι. Κονσολίτσα, πρόσεξε καλά γιατί. Έτσι, δεν πιστεύω να θες να παρεξηγηθούμε. Όχι. Άντε, γιατί μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά, εντάξει. Θέλεις να είμαστε μαζί, να είμαστε παρεούλα. Ναι. Α, δεν θα μαλώνουμε. Όχι. Εντάξει, αγαπημένοι. Ναι. Τέλεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κοιτάξω το ότι μιλάω με το μηχάνημα. Νομίζω είναι η αρχή της σχιζοφρένειας. Κάτι δεν πάει καλά, έχουμε λαλήσει. Συνήθως οι ψυχίατροι λένε άμα αρχίσεις να μιλάς με τον εαυτό σου είναι είσαι διχασμένη προσωπικότητα, υπάρχει μια αρχή σχιζοφρένειας, μια τρέλα. Το ότι εγώ μιλάω με το μηχάνημα, ας πούμε, δεν ξέρω. Εσύ θέλεις να μιλάμε? Ναι, θέλω. Εντάξει, ναι. Άμα θες να μιλάμε, εντάξει, τελείωσε. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η κονσολίτσα μου, η ζουμουσόλα, η κοτσαρίνα. Πάμε γραμμές να μιλήσουμε αντάμα. Θα αποπειραθούμε σήμερα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, να πούμε βρες το τραγούδι. Να πούμε βρες το ηχητικό, να κάνουμε μικρές ιστορίες με πέντε λέξεις, ό,τι αγαπάτε και ό,τι γουστάρετε. Παίζουμε για μπλουζάκια, όποιος συμμετάσχει έχει μπλουζάκι ζουμουσού, μαύρο, υπέροχο, κοντομάνικο, δώρο από τη Λαδόκολα, το κορδελιό στο χαραμάνιο που ανοίγει τώρα τις επόμενες μέρες. Και επίσης, μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Δώσαμε μία το πρωί, δίνουμε και άλλη μία τώρα το μεσημέρι με τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Πανεύκολο το μήνυμα. 62 λεπτουδάκια μόλις. 50 λεπτά δηλαδή μαζί με το ΦΠΑ 62. Για μια σακουλάρα κρέατα και σας βάζω, επειδή είναι τσιτσί και είναι και είδος ανάγκης, σας βάζω και με τα τρία τελευταία ψοφία από το σταθερό σας τηλέφωνο. Πάμε στις γραμμές μας να ξεκινήσουμε μετά τις 2.30. Έχουμε ραντεβού τηλεφωνικό με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Η οποία Φόρτσα, όπως πληροφορήθηκα, θα έχει για τους αναγνώστες, για κάποιους αναγνώστες, μάσκες με το σήμα ΠΑΟΚ, υπέροχες, ακόμα και στις πανδημίες, ακόμα και στις δύσκολες, ακόμα και στα στριμόκολα, ακόμα και στα δυσάρεστα. Ο ΠΑΟΚ είναι από κούμπι. Είναι χειρολαβή ψυχολογική. Είναι μία σταθερά στην οποία μπορείς να βασιστείς. Μία ζωοδόχος δύναμη, μία πηγή που μπορεί να σου δώσει κουράγιο, να σου δώσει δύναμη. Και η ομάδα του καθενός, εγώ δεν λέω για τη δικιά μας. Ο καθένας μπορεί, έτσι, από πού αντλεί δύναμη. Άλλος,
Ο καθένας περιορέξεως. Εμείς λέμε από πού παίρνουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Πάμε. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλό το παιδί, ρε. Σαν τα χιόνια. Έβαλα κανένα τρικό ποδιά. Έχεις βάλει τρεις. Πολύ δυνατός είσαι, Παυλάρα. Καταρχήν, ναι. Μου χρωστάς μία μπλούζα ζούμου σου. Ναι, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ναι, θα τη δώσεις, θα δώσεις όμως παραγγελία στον τέτοινα, στον Κατουρτζίδη να μου τη διάξει. Είναι ο μόνος που μπορεί. Ο άλλος βγήκε στον Κατουρτζίδη και έλεγε «Τεντώνη, τι τεντώνη, αγόρι μου, 30». Ποιος τεντώνη. Πρέπει. Για τους κάπως ευτραφείς, βλέπεις, δεν είμαστε χοντροί. Είμαι, όπως έλεγε ο Βελίξ, είμαι χαμηλοστήθης, λέει. Δεν είμαι χοντρός. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν σκεμπεδιά και είναι κυμπαριλί και ο σκεμπές. Είμαι ένας κοκκινοτρίχης, ναι. Πολεμιστής με κοτσίδες και χαμηλοστήθης. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα βέβαια, γιατί Έλληνας, έχω όλα τα στερή. Εννοείται, φίλε, λατρεύω, άστο. Είναι όλη τη σειρά. Ειδική εκπομπή. Ειδική με τα κόμικ. Την έχω διαβάσει όλη, πάνω από 50 φορές. Άστο, μην το συζητάς. Και όπως έχουμε 50 φορές. Ναι. Λατρεία. Εκεί έμαθα να διαβάζω. Ναι, ρε, όλοι μας, τι. Όποιος έχει. Για το λέω. Την πρώτη και τη δεύτερη φορά που τα διάβασα. Μην κερδάσκωστη. Ξέρεις πόση λεπτομέρεια κρύβει. Να βλέπεις τώρα την κουκουβάγια να κατεβαίνει με τα κουκουβάγια και να βρίζει. Φίλε. Και τον πόγο στο κοντάρι και. Μαγεία. Μαγεία. Φυτώνουνε. Φίλε, το αγαπημένο μου, οι βρισιές που ήταν νεκροκεφαλή, κύκλος κεραυνός, αστραπή, ξέρω εγώ, κοράκι, νεκροθάφτης, φτιάρι, όλα μαζί να πούμε. Έτσι και από τα αγαπημένα όταν έριχνε ο Βελίξ τη σφαλιάρα που ήταν αυτό το χαδάκι το πα προς τα πάνω και στην εικόνα φαινόταν μόνο τα άδεια σανδάλια και οι μύτες, οι μύτες από τα πόδια. Δεν μπορώ, φίλε. Λατρεία. Λατρεία, φίλε. Μάζευε κράνη το παλικάρι μου, ο Λεβέντης. Έλληνας ο Βελίξ, από τη λέξη Οβελίας. Οβελίας, ο Βελιστήριο, Έλληνας που έπαιξε. Ο Αστερίξ. Και ο Αστερίξ, από το Αστέρι, φίλε. Έτσι, από το Άστρος Κινουρίας καταγωγή. Και Γαλάτες, βέβαια, από τη Γαλατινή Κοζάνης. Και οι δύο, δηλαδή, βλέπεις. Απλά παίξανε σαν εκκοινοτική στη γαλλική, να πούμε, ριβιέρα. Καλά, σαν την κουβέντα για το ποδόσφαιρο δεν έχει, έτσι. Την αρμορίκη, ναι. Λοιπόν, φίλε, όσον αφορά και αυτό που πεις για τη σχιζοφρένεια. Ναι, το ότι μιλάω με την κονσόλα, Δεν είναι κακό να μιλάς, λέει, με την τέτοια. Ναι. Με τα ντουβάρια. Ναι. Όταν αρχίσουν και σου απαντάνε τα ντουβάρια. Εκεί είναι. Εκεί να το ψάξεις, αγόρι μου. Πρόσεξε, υπάρχει όταν και. Όταν αρχίσει και απαντάει το ταβάνι, λέει. Πρόσεξε, Παύλε, υπάρχει και το τρίτο στάδιο. Το πρώτο είναι μιλάς με τον ντουβάρι. Οκ. Δεύτερο στάδιο, σου απαντάνε. Υπάρχει και το τρίτο. Να διαφωνείς. Γεια σας! Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εντάξει, ρε φίλε. Ο άλλος εδώ πέρα. Ο ναυαγός μιλούσε με την μπάλα, ρε φίλε. Και μάλλον και μαζί της. Τσακώθηκε και όλα, την έδιωξε. Την έστειλε στη μάνα της. Τράβα στη μάνα σου, ναι! Γιατί συγγνώμη, λίγο ο Γκόλουμ δεν μιλούσε με τον εαυτό. Εννοείται, ρε φίλε. Αυτές είναι οι κουβέντες του Γκόλουμ που λέμε. Έτσι. Γκολοκουβέντες. Παυλάρα μου, αδερφέ μου, σε φιλό. Σε φιλό. Βάλαμε στην κλήρωση για την τέντε, για το μπλουζάκι. Να σε βάλω, φίλε. Για τα μπλουζάκια σας βάζω χωρίς κλήρωση, έτσι κι αλλιώς μπαίνετε. Όταν θα φέρω το κουτί εδώ. Εντάξει, αγόρι μου. Ναι. Κοίταξε, άμα θα βγάλει, πες το να, αυτό που θα βγάλει τα μπλουζάκια, έτσι με τρόπο βγάλει και μια τέντε. Έχουμε βγάλει, έχουμε. Είναι ήδη από αυτά που είχαμε βγάλει, Παύλε μου. Είναι από αυτά που έχουμε βγάλει. Α, είναι. Κοίταξε, πάρε δύο λάρτς και κόλλησέ τα. Έτσι. Όχι, εγώ θα κάνω μάσκα ζουμού σου. Μάσκα, σωστός. Μαντιλάκι για το σακάκι. Φιλιά, φιλιά. Μόνο μάσκα μπορώ να κάνω. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, Γαϊδουράν καθε. Κόλλησε ρε δύο μπλούζες, σαν τον άλλον παιδιά, που είχε κερδίσει με διαφορά εβδομάδων τραπέζια στη Λαδόκολα και με πήρε και μου είπε γεια σου, έχω κερδίσει εγώ, έχει κερδίσει και η γυναίκα μου, η αραβωνιαστικά μου. Ναι. Μπορώ να τα κολλήσω και να κάνω αραβόνα.
Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά, δεν, αυτά δεν είναι. Δεν, αυτά δεν. Δηλαδή, εκεί που παίζω λαϊκά. Πω, 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 πω. Βγαίνουν, βγαίνει η ομάδα, καπνεί αυτά. Έχουμε σύνδρομο στέλνου. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι. Παίζω μονά με το γιο μου. Και κάνω και τάκλιν. Δεν πάμε καλά, δεν είναι. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο Κωστή, χαίρομαι. Καλώς την Άντια. Λοιπόν, ή θα τραγουδέψω, γιατί το κοινό μου με αποζητεί, φαντάζομαι. Πολύ καιρό τώρα δεχόμεθα πιέσεις ασφυκτικές, για να μην πω απειλές, για να μην πω bullying. Ξέρω εγώ, μωρί, γιατί δεν βγάζεις την κοπέλα να τραγουδήσει και ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε τι αυτοκίνητο οδηγάς, ξέρουμε που δουλεύεις, αυτό είναι το κακό με εμάς, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Δηλαδή, ξέρουν όλοι που πάμε και από που φεύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν, τι θα κάνω εγώ τώρα, θα σιωπήσω, θα χαμηλώσω και τα χαλιά, κλάτς, και σε ακούμε, Νάντια, επιτέλους, μετά από αρκετές εβδομάδες. Πάμε. Ερώτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, μόνο εσύ με κοιτάς. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κυλάς. Άξια! Άξια! Μπράβο, 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 Νάντια! Επέστρεψες δυναμική! Επέστρεψες και αποθεώνει το κενό, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, Νάντια! Βάζω και δικές μου φωνές μέσα στο κοινό. Γεια σου ρε Νάντια, μπράβο! Μπράβο κι άλλο! Τέλεια! Ξαναβγες και αύριο! Τέλεια, τέλεια, τέλεια! Δεν το έχω λοιπόν, κάνει τελείως. Λοιπόν, βάλε και στην κλήρωση, βάλε Γιώργος, αν κερδίσω, να το δώσουμε στον γιο μου. Δώσε μου τρία τελευταία. 5-18. Τέλεια. Άντε φιλάκια, γεια σου, καλή Νάντια! Συνέχεια σε όλους μας. Γεια σου Νάντια μου. Τι ωραία ρε παιδιά. Τι ωραία που περνάμε. Περνάτε τόσο ωραία μαζί μας. Οχ, ένα περιστέρι το οποίο είναι μπροστά μου. Μας κοιτάει. 18 εγώ. Εσύ. Περιστέρι. Τι όχι. Α, μου κουνά το κεφάλι. Τι, μία ρίστ. Τι. Τι, μεντ. Δεν είναι περιστέρι λέει. Περιστέρι τι, Χαλκιδόνα. Παγκράτη, τι, άλλη περιοχή, τι! Πες μας! Δεν είναι τσαμπουκαλεμένα τα περιστέρια. Είναι τσαμπουκαλεμένα, παιδιά. Λέει, η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που στην Αριστοτέλους τα περιστέρια, λέει, ταΐζουν τους περαστικούς. Ωρα, φίλε. Ναι, γεια σας! Καλησπέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το λάκωμα! Το τιμημένο. Λοιπόν, στο 90 την γλίτωσες. Όλοι παίζουν πώς σήμερα, βλέπεις, ε. Αυτό με θύμισε το έργο. Όχι, δεν θα παίξω. Και τα ηλίκη θα πάρω και το πανελάκι, γιατί δεν θα μου το δώσει. Φίλε, εννοείται, ναι, φίλε. Εγώ θα το πάρω. Μα τα δίνω. Όχι! Δεν θέλω να μου το δώσει. Θέλω εγώ να το δεν πάρω. Δεν θέλω να μου το δώσει, ρε παιδί. Πώς το λένε. Εγώ θα το πάρω. Φίλε, κάτι τέτοια κάνει ο γιος μου. Έλα, πουλάκι μου, να σου το δώσω εγώ. Όχι! Θέλω εγώ! Ρε, θα το δώσω. Όχι, θέλω εγώ! Δηλαδή, θέλει να νιώσει ότι αυτός ότι κάνει. Το πήρε. Ναι, ρε παιδί μου, ότι κάνει. Εγώ κάνω κουμάντο. Τι έχω πάθει. Λοιπόν, είναι όπως το έργο που ο Ζηλιάρης, που είναι ο Σταυρίδης. Ναι. Τώρα πότε προλάβατε, πότε τα είπατε και πότε τα κανονίσατε και μου τις πέρατε, δηλαδή είχα στοιχεία ότι τις έπιασα να πούμε, αλλά δεν σε έπιασα, κατάλαβε. Τι, αυτό πάθαμε. Πες τώρα με την Άντια. Τι παίχτηκε. Με την Άντια. Α, γιατί δεν έχει βγει και τέτοια. Γιατί δεν έβγαινε τόσο καιρό, την κλείτωσε. Ναι. Τώρα ήρθε στο 90. Στο 90, φίλε. Ή κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό. Συνέχεια πάνε να το δικάσουν, δεν δικάζεται, ξέρω εγώ, έτσι. Αυτό, έτσι, όχι με τον Τζίλο, όχι τον άλλον, όχι στη μένα, όχι το άλλο. Αυτό πάλι την κλειτώνει πάντα. Πώς γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Να. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να πω τη συνέχεια που λέγαμε στην Κερκίδα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Στο σύνθημα. Λοιπόν,
Επειδή δεν θα παίξω, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κύριο... Σ' αγαπάει όπως εγώ. Ναι, ναι, αυτό σίγουρα. Ναι. Επειδή το πρωί ήταν έναν ψηλό εκνευρισμό σε θέματα όχι μιλάει ο Μαωρίς, όχι μιλάει. Πρώτα-πρώτα να πω για τον Ουάρντα. Ναι. Να το τελειώσουμε το θέμα, παιδιά. Δεν είναι τώρα να ασχολείται πραγματικά, φίλε. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ με τον Ουάρντα. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Συγγνώμη, πραγματικά. Πού έπαιξε. Στη Λάρισα. Εκεί που έπαιξε είναι, φίλε, σαφώς μικρότερες ομάδες από ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται με ο Άρντες και αυτά. Ναι. Θα ρωτήσω... Και αν πάει στην ευχή του Θεού, ναι. Θα ρωτήσω ο Βασιλόπουλο μετά. Έτσι, ναι, οπωσδήποτε φίλε, θα το αναφέρω. Απλά μία κουβέντα μόνο να πω. Επειδή υπήρξε αμφιβολία αν τα είπε, μπήκα και είδα στα site τις δηλώσεις, τα αιγυπτιακά δεν ξέρω, αλλά άκουσα μέσα που είπε 3-4 φορές τη λέξη Ολυμπιακός. Δηλαδή, εμένα, η πρώτη αίσθηση, ρε παιδί μου, στο λέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, μου δημιουργεί μια δυσαρέσκεια τρομερή, για να μην πω θυμό, που είναι σαν να μου λέει, κοιτά, εγώ αυτό, άμα δεν εσύ, ο άλλος... Δηλαδή, αυτά τα λες και είμαστε στο νηπιαγωγείο, αν δεν μου δώσεις το παιχνίδι σου, εγώ θα κάνω παρέα με τον Μπόμπο, γιατί εσύ δεν μου δίνεις να παίξω δεν με τον... Δεν θα σε παίζω. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Αυτά από τον πάγο έχουν τελειώσει εδώ και αυτό. Πάει, τελείωσε. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Και ό,τι συζητάει, ό,τι συζητάει η ομάδα με τον Μαουρίσιο, με τον οποιοδήποτε, εγώ πλέον δεν βλέπω. Δηλαδή δεν έχω καμία προσωπολατρία σε κανέναν. Καμία. Ακριβώς. Υπάρχουν εκεί ειδικοί, η διοίκηση. Δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Όχι, θα πάρω καινούριο τεχνικό διευθυντή. Θα είναι καλύτερος από τον άλλο, μόλις έρχεται τον αρχινάμε εδώ, γιατί... και γι' αυτό να ισχύει το ίδιο. Ματάκι Κοταράκι. Αυτό, φίλε. Τι θα φέρει, τι θα κάνει αυτό οικονομικά, για να μην έχει... Γιατί από ό,τι αποδείχθηκε, Κωστή μου, η μπάλα παίζεται, να πούμε, μέσα στο χώρο. Εκεί είναι, αδερφέ. Και από οποιονδήποτε, όχι εκεί. Από τα λεφτά. Ούτε από, τα, λεφτά ούτε από τα δημοσιεύματα, κανένα τούπλο, να πούμε, με... Με ευρώ ή με χιλιάρικα. Ακριβώς. Δεν έπαιξε μπάλα. Ακριβώς. Να ξέρετε. Έτσι. Ήρθε μπάλα όταν... Μπάλα παίξανε, να πούμε, αυτοί που είχαν πνευμόνι. Ακριβώς. Και μέσα στο γήπεδο και τα δίνανε όλα. Ακριβώς. Ξαναλέω... Τότε πήραμε ένα κοπάδι, να πούμε, ξέρω εγώ, άμα θυμάστε εκεί στα Σέρας, να πούμε, και τους έβαλα να πούσουν. Φίλε. Με τσιπλάκι, έτσι, και το Λεοντιάδη που είχε έρθει την Τετάρτη και την Κυριακή έπαιξε. Φίλε, από τα τέσσερα σημεία της χώρας πήραμε παίκτες και κατεβήκανε και τους ισοπεδώσανε. Και τους λιώσαμε, φίλε. Ισοπαίδωση. Τα μυρμήγκια επιβιώσανε, αυτοί λιώσανε. Ακριβώς. Τα μυρμήγκια μέσα στο κήπεδο επιβιώσανε, αυτοί λιώσανε. Ακριβώς. Τώρα τι να με πούνε με τα εκατομμύρια, παίζουν μπάλα. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, Παναγιώτη μου, αυτό που έχουμε πει είναι πολύ φιλοσοφημένο. Φάγαμε και εμείς φαλιάρες μας, έτσι. Και εγώ. Εννοείται. Πρώτος, ενθουσιάζομαι. Μέχρι να φτάσω να πω το ματάκι Χορδαράκι, ξέρεις τι, την πάτησα, γιατί και εγώ θέλω, και εγώ ονειρεύομαι για τον ΠΑΟΚ πράγματα, και εγώ ξεσηκώνομαι όταν έρχεται ένας μεγάλος παίκτης. Ξέρεις τι είπα. Μετά από μια, δυο, τρεις φαλιάρες, φίλε, δεν δικαιολογείσαι αν ξεσηκώνεσαι. Αν ανεβάζεις τον πύχη και μάλιστα παρασύρεις, μπορεί να παρασύρεις και αυτούς που σε ακούνε. Γι' αυτό είπα. Ματάκι Χορδαράκι στον Μπερμπάτοφ, ρε Κωστή. Ντροπή. Παιδιά και στον Μπερμπάτοφ. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έπεσε στον κομπλεξικό. Έπεσε, φίλε, στον κομπλεξικό. Έπεσε στον Κροάτι. Ακριβώς, φίλε. Και τον τέλειωσε. Αυτό είναι. Ποιον, ο Μπερμπάτοφ που δεν ήρθε γυραλαίος. Τον προηγούμενο αμέσως χρόνο, τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, με τη Μονακό, έβγαζε μάτια και έπαιζε στο Champions League. Λοιπόν, ματάκι Χορδαράκι. Και όταν ήρθε ο Μάτος και ο Κρέσπο και ο Λίνο, γκρίνιαζαν κάποιοι γιατί έρχονται σαν ελεύθεροι. Και ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτό μέσα στο γήπεδο. Επειδή ξεχνάμε, γι' αυτό το θέλω να το θυμίσουμε και να το πούμε, ότι το πιο μεγάλος παίκτης είναι τα 4 γράμματα. Κανένας άλλος. Τελείωσε. Τέλος. Τι ψάχνετε. Νόμος, αδερφέ, νόμος. Από τώρα και πέρα νόμος. Και άμα αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, ο ΠΑΟ, κανένας άλλος. Αυτό. Δεν υπάρχουν καλύτεροι παίκτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Αυτοί μου. Αυτοί που κάνουν τη δουλειά μέσα στο κήπεδο. Σε ευχαριστώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Θα το κάνω, θα έρθω να πάρω μπλουζάκι. Εννοείται, ρε. Εννοείται. Εσύ θα με αρνηθείς όμως, να ξέρεις.
Παλιωριά το πάρω. Με μανούρα, δεν στο δίνω και έτσι. Και άντρα από εδώ. Άξιο, τι θα κάνουμε. Θα στραβώσουμε και λίγο τα στόματά μας για την περίσταση. Ναι, ναι. Θα κάνουμε μαγιά και μανούρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αγόρι μου. Αυτοί που κάνουν τους ψυχίατρους που μας λένε. Τι είναι καλύτερο. Ο σχιζοφρενής, εγώ σε λέω, ο σχιζοφρενής είναι ο πιο... Ο πιο φαίνεται ισορροπημένος. Εμείς, ναι, πρέπει να σου πω κάτι, εμείς δίνουμε το χαρτί ρε, από εδώ είναι πέρα, εδώ είναι τα κεντρικά. Θα μας πείτε εσείς τι είμαστε. Χιλιά, γεια σου Παναγιώτη μου. Να σε καλά, πάμε εδώ. Γεια σας. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον Στράτο. Καλώς τον. Λοιπόν, καλώς τον. Από αυτά που συζητούσατε με τους δύο προηγούμενους ακροάτες, φίλε, ξέχασα την λάμπο. Να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, για στερίξ μήπως. Όχι, όχι, όχι. Για το κομμάτι των μεταγραφών. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι ματάκι χορταράκι, είναι ματάκι αεροδρομιάκι, εγώ θα πω. Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο όποιος... Ποιος θα φέρει. Ποιος θα φέρει. Α, εδώ, ποιος θα φέρει, ναι, αυτό λες. Όχι ότι θα πάμε στο αεροδρόμιο, γιατί πήγαμε στο αεροδρόμιο όχι. Και... Ματάκι αεροδρομιάκι. Ποιοι ναι, θα έρθουν, ναι, θα περάσουν το check-in, θα έρθουν εδώ να υπογράψουν. Εκεί θα φανεί ο τεχνικός διευθυντής. Λυπάμαι αν διαφωνούμε. Το χορτάρι μέσα είναι άλλη. Ναι, ναι. Λυπάμαι αν διαφωνούμε με κάποιους που λέω ότι εγώ θέλω να δω. Και ας πάνε, δεν πάνε να γράψουν οι ξένοι, ας πούμε, τους ύμνους. Αν δεν τον δω μέσα, φίλε, δεν πανηγύρισε κανένας για το Μάτος, κανένας για το Λίνο, κανένας δεν πήγε να υποδεχτεί τον Κρέσπο, κανένας δεν χάρηκε για το Σορλέν, κανένας δεν αποθέωσε τον Βιερίνο, τον ήρθε, κανένας, φίλε. Και αυτοί που είπα, τρεις-τέσσερις έτσι που ήρθα τώρα, έτσι, ενώ μπορεί, ας πούμε, για τον Μουλέν, να διαβάζαμε ότι έρχεται χαφ από τη Γαλλία και αυτά. Ξέρω εγώ για τον Κουμάλο ή για τον Ρικάρντο Κώστα. Έτσι. Λοιπόν, για τον, Βέρμπλουμ και τα λοιπά. Ματάκι χορταράκια, δε φε. Ναι. Για το μόνο που δεν μπορείς να διαφωνήσεις είναι ότι το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας αποτελεί μικρότερο ρίσκο από βέβαια. Το να ο Βέρμπλουμ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Υπήρχε μικρότερο ναι, ρίσκο γιατί τον ξέραμε. Όμως είδες ότι πώς έκατσε το πράγμα. Και δεν είναι μόνο ατυχία, είναι ότι σου λατσάριζε στα ξενοδοχεία, δεν άφησε πισίνα για πισίνα και δεν είχε καμία προετοιμασία. Έτσι. Αυτό πληρώνεται, φίλε. Νομίζω. Κοίταξε, μέχρι ενό σημείου. Ο τραυματισμός του, να ξέρεις, δεν έχει να κάνει με το αν έκανε προετοιμασία ή όχι. Είναι η κακιά στιγμή απλά. Λες, ε. Όχι, δεν ξέρω. Λέω. Είναι... Okay, okay. Το δέχομαι γιατί είναι η δουλειά σου. Είναι η δουλειά σου και. Άποψη σου λέω. Πάω πάσο, αδερφέ. Είναι ο τομέας σου. Ο τραυματισμός. Ήταν η κακιά στιγμή. Αν πάθαινε, ξέρω εγώ, τέσσερις φλάσεις με υποτροπή, θα σου έλεγα ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος τραυματισμός ήταν είναι άλλο κακιά πράγμα. Στιγμή. Εντάξει, το δέχομαι. Πώς πέφτεις, ας πούμε, και χτυπάς και σπάς το πόδι σου. Το δέχομαι απόλυτα. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, έρχεται και σε τρακάρει και παθαίνεις αυγενικό. Στράτο, είναι ο τομέας σου, είναι η επιστήμη σου και πάω είναι πάσο. Είναι η κακιά στιγμή. Ναι. Για το Βέρμπλουμ, δηλαδή, είμαι καταρχάς, εάν δεις, δεν είχε στην καριέρα του παρά μόνο μία φορά τραυματισμό. Φίλε, την Τζέσικα έχασε ένα μήνα από μία φλάση στα 6 χρόνια. Και τους έκανε δηλαδή, εδώ όλους μαζί. Εδώ έπαθε αυτό, ήταν η κακιά στιγμή. Εντάξει. Υπάρχουν ευθύνες, φίλε, μεγάλες, που τώρα ακόμα δεν έχει τελειώσει σεζόν, στο θέμα του Ζαμπά, ας πούμε. Ο Ζαμπά κόντεψε να πεθάνει από ένα μικρόβιο. Έτσι, αυτό είναι να ξέρεις πιθανό σε όλους τους. Ναι. Τέτοιου τύπου τραυματισμό που υπάρχει επεμβατική. Σταφυλόκοκκος. Ναι, φίλε. Σταφυλόκοκκος. Συμβαίνει, ναι. Είναι με 1% πιθανότητα, αλλά συμβαίνει. Μάλιστα. Απλά η αλήθεια να λέγεται ότι μετά τη φυγή του κ. Παπακώστα είχαμε ένα κενό στο ιατρικό τίμημα. Αυτά θα τα δουν αυτοί που ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ το φοβόμουν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγει κάποιος ο οποίος είναι άξιος, πολύ δύσκολα ο συνεργάτης του θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ήταν πριν. Τέλος πάντων. Δηλαδή, υπάρχουν εκεί άνθρωποι που αποφασίζουν και ξέρουν να κάνουμε εμείς τον έξυπνο, να πούμε ο τάδε ή ο έτσι. Όχι, δεν ξέρω, φίλε. Δεν είναι θέμα ξυπνάδα. Είναι θέμα ότι στο ΠΑΟΚ θέλουμε, για τον ΠΑΟΚ θέλουμε τα καλύτερα, αξίζουμε τα καλύτερα. Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να έχουμε τα καλύτερα. Οπότε το να μην έχεις το καλύτερο σε ενοχλεί. Ναι. Δηλαδή, άρα γυρίζουμε και λέμε το εξής, εκεί που ξεκινήσαμε. Ματάκι χορταράκι για όλους, για τον τεχνικό διευθυντή, ματάκι αεροδρομιάκι χορταράκι. Ποιος θα έρθει σε συνεννόηση με τον προπονητή που έχει αυξημένες αρμοδιότητες στην επιλογή, αφού αυτή τη φορά είναι εδώ και δεν θα πάει κατευθείαν στο Χόρστ, να πούμε, στο Βόρστ, δεν ξέρω πού αλλού. Οπότε περιμένουμε. Λοιπόν, δούμε. Για δύο πράγματα και κλείνω. Το ένα είναι ότι όντως θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους, στα 4 γράμματα.
Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Κανένας δεν μπορεί να διαφωνεί. Και όποιος το κάνει. Όμως υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν, φίλε, που βάζουν το εγώ τους πάνω από το πάω. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Και όμως υπάρχουν, και μάλιστα είναι και αυτοί που δεν πληρώνουν κιόλας. Δηλαδή, σκέψου, αυτοί που πληρώνουν τον εαυτό τους το βάζουν κάτω από τον ΠΑΟΚ και αυτοί που δεν πληρώνουν έχουν την απέτηση να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στράτο μου, όλοι έχουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όλοι έχουν αντιπάθειες και συμπάθειες. Όλοι έχουν κάποιον που τον γουστάρουν παραπάνω ή λιγότερο. Κάποιον που τους αρέσει σαν παίχτης ή σαν προπονητής. Αλλά αυτό φτάνει μέχρι μία γραμμή. Έτσι. Στο τέλος αυτής της γραμμής, τι υπάρχει, υπάρχουν τα τέσσερα γράμματα. Και εκεί έτσι, καθόμαστε έτσι. Όλοι προσοχή και λέμε, παιδιά, είπαμε την άποψή μας. Ναι, ούτε θα επιβάλλεις, ούτε θα θες να χάσει. Έτυχε να κάθομαι ανθρώπους που ήθελαν να χάσει η ομάδα, να φύγει αυτός ο προπονητής για να έρθει ένας άλλος και να πούνε, είδατε! Εγώ στα έλεγα. Ή να κάνει λάθος τραγικό ένας παίκτης για να πούνε, είδατε, σας τα έλεγα εγώ. Ρε παιδιά, όλοι έχουμε εγώ. Δεν είστε πιο εγωιστές από εμάς. Όλοι έχουμε εγώ. Αλλά το θέμα είναι πόσο το βάζεις στο πλάι και να πεις, εγώ πρώτα απ' όλα είμαι ΠΑΟΚ. Μετά ο εγωισμός μου, η συμπάθεια ή η αντιπάθεια ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Απλά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι τα τέσσερα γράμματα, ο ΠΑΟΚ. Μετά, σαν κόρη οφθαλμού, πρέπει να έχουμε τον Ιβάν Σαββίδη και τα παιδιά του. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Ακριβώς από κάτω, μετά από τα τέσσερα γράμματα, σε σειρά. Στην ιστορία μας δεν είχαμε ποτέ τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι να πετάνε, ξέρω εγώ, λεφτά στο τζάκι. Γιατί αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα τζάκι στο οποίο παίρνει ο άλλος τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ και τις πετάει μέσα. Φίλε. Όντως, το έκανα εικόνα και ζεστάθηκα. Του Μαρινάκη και του Μελισανίδη και του Αλαφούζου και του Καπετάνιου. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και πετάει τα λεφτά του μέσα στο τζάκι. Προσπάθησε το τζάκι τουλάχιστον να το κάνει εργονομικό για να ζεσταίνει λίγο παραπάνω. Να μην χρειάζεται να πετάει. Να μην πάνε χαμένα τα 500 ευρώ. Έτσι. Αλλά αυτό είναι. Και μετά, φίλε, είναι κάποιοι παίχτες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι οποίοι είναι σημαίες. Τα λες όπως θα τα έλεγα. Με την ίδια σειρά. Κούδας, έτσι, ο Πάμπλο Γκαρσία και ο Βιερίνια. Οι δύο τελευταίοι δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι σημαίες. Αλλά για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι. Είναι αποτέλεσαν σημεία αναφοράς σε διαφορετικές περιόδους της ομάδας. Έτσι. Απλά ο Βιερίνια ήταν ο τυχερός της όλης υπόθεσης, διότι έτυχε να συμπέσει η θητεία του στον ΠΑΟΚ η δεύτερη με έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε πνοή και όραμα στην ομάδα. Και τα double. Εντάξει, έγινε. Και ελπίζω, ο Βιερίνια να. Όχι ότι θα μείνει στην ομάδα, είναι δεδομένο. Ελπίζω να πάρει το ρόλο που το αναλογεί. Ναι. Για μένα θα γίνει αυτό. Από τεχνικός αυτό γιατί, θα γίνει. Γενικός αρχηγός. Δεν φεύγει να αυτός. Μέσα στα πολιτήρια και να πορώνει την ομάδα. Δεν φεύγει αυτός. Αυτό. Από τον ΠΑΟΚ. Φιλιά και πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Στράτε. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Γεια σας. Σας ακούμε. Ναι. Ναι. Έπεσε. Εδώ πάμε. Ναι. Γεια σας. Δεν έχω συνεθέσει. Ναι. Δεν έχω συνεθέσει. Τέτοια φίλης, τέτοια. Να μιλώ για το άτομο μου. Αφού είπε με έλεγες καλά. Κρασί φίλο τώρα, μένω εγώ και πάω και εγώ. Και λέω στο γιώκα μου από εκεί πάρω. Μα γιατί κάβεις τέτοια λάθη, γιατί να το κρύψω με άρρωστε. Έχεις βάλει τον άλλο και αλωρίζει με το βαλί Playmobil, παιδί μου. Εκτίθεσαι, γιατί τώρα αφήνεις και τα κάβει ώρα μαντάρα. Μάζεψέ τον. Δεν χωρεί καμία αφιβολία περί αυτού. Κουνάω και όμορα δεν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται που κουνάω. Καλά, κοντά να σπάσει το γυαλί. Μιτσάκο μου, για πες αδερφέ μου. Κοίταξε, είπανε για κάποιους παίκτες, για μάτους που όπως ανάφερες και λοιπά, που λέγανε όλοι αμάν πως γιατί. Τελικά ξέρεις τι γίνεται. Αυτούς που περιμένουμε, όπως παλιά που λέγανε το τρένο, θυμάσαι που λέγανε κάποιος παίκτη το τρένο. Πώς σε θυμάμαι. Το Βαλένσια, δεν έκανε λάθος. Αντόλφο Βαλένσια. Σέντερφορ. Κολομβία. Κοντός 1 και 5 με τα χέρια σηκωμένα. Το τρένο. Μπερδεύεσαι. Αυτός που λες είναι ο Μίλτον Νούνιες. Α, ο Νούνιες ήταν, μπράβο. Ο Βαλένθια ήταν θηρίο, ρε. Σέντερφορ. Με ένα μπούτι να πούμε Βάλιο, 7 μέτρα. Με τα μπούτια πέρασε με τα ονόματα. Πολύ μπούτι πέρασε, θα σου λέω. Ο Νούνιες ήταν που ήταν 1,50, άφησαν το χόρτο ακούρευτο μία μέρα και τον ψάχνανε μια νύχτα ολόκληρη.
Νίντζα, νίντζα τρένο, νίντζα τρένο. Δεν το βλέπει. Είναι αόρατο. Είχε, είναι φίλε, φίλε, διάφορα φίλε. Παρατσούκλια, διάφορα. Μπράβο. Αυτοί συνήθω που ακούγονται με μεγάλα γράμματα και αυτά συνήθω πολλέ φορέ πέφτουμε σε παντά. Και αυτοί που δεν ακούγονται τίποτα, όπω ο Μάτο που είπαμε και κάποιοι άλλοι παίκτε στην παντά. Ο Μάτο, ο Λίνο, ο Κρέσπο, ο Βιερίνια, ο Σορλέν. Δηλαδή, μπράβο. Λέω τώρα έτσι. Κανένα δεν πανηγύρισε, φίλε, όταν ήρθε ο Κρέσπο. Ίσα, ίσα. Στο τέλο μετά βλέπει τι γίνεται στο τέλο. Θυμήσου λίγο τι χαμό έγινε, α πούμε, τον Κουτσιανικούλη. Ο Μέση τη Ελλάδα, το δεκάρι, αυτά, ο έτσι, ο έλιο. Πουθενά. Έτσι. Φυσικά. Άλλη πίεση είναι όταν έχει να κάνει με. Άλλο, φίλε. Με τον ΠΑΟ και άλλο με άλλες ομάδες. Άλλο πράγμα. Τόνων. Λογικό είναι. Εντάξει. Αλλά πρέπει να το λέει η καρδιά σου, η ψυχή σου να το λέει. Άμα δεν το λέει η ψυχή σου, όπου και να πας, τι αυτό... μπορεί να κάνει. Μιτσάκο, ματάκι, χορταράκι. Ό,τι και να μου πούν, θα Λόχι δούμε. Γιατί χορταράκι μιλάς, γιατί ακούω τα χορταράκι και σου λέει αυτή κάτι παίζει που πέρα, καταλάβεις. Μα λέγανε, έλεγε πριν ο Στέργιος με τον Κώστα, λέει ότι πήγε ο Μαραντόνα, λέει, σε μια ομάδα, λέει, στο Μεξικό. Που είναι, λέει, το άντρο των ναρκωτικών. Και σκεφτόμουν απ' έξω, λέω, γιατί πήγε εκεί ο Μαραντόνα, γιατί. Γιατί παίρνει γραμμή από τη διοίκηση. Εννοείται, εντοπίζει τα πάντα σαν το λακκολικό. Αν και τώρα τα έχει κόψει, λέει, τα κόψε αυτά, τα κόψε αυτά. Μακριά, μακριά, καταστροφή, μακριά από εκεί. Μακριά από το. Την ξέρεις την ιστορία με τον Ζιχαπίτο που έγινε γιατρός ο άνθρωπος. Το, την ξέρεις. Την έχουμε πει πολλές φορές. Την έχουμε. Την ιστορία. Μακριά, μακριά. Έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε καυτερές πιπεριές, έχουμε πικάντικα ωραία φαγητάκια, έχουμε ωραίες παρέες. Η ζωή είναι πολύ ωραία για να κάνεις πλούσιο έναν έμπορα. Για να πας στον τάφο. Αν έρχονται να. Κρεμάνε, άστο, φίλε. Να έρχονται να, να σου φέρουν λουλούδια στον τάφο οι φίλοι σου. Γιατί, άστο. Μα να σου πω κάτι, στην Αραβία τους κρεμάνε και εδώ πέρα να πούμε κρεμάνε το φίλο. Κρεμάνε και τον άνθρωπο τον δίνουν έναν Τούρκο παλιά στην Αθήνα. Του δώσανε άδεια να πούμε. Πήραν τα φράγκα αυτοί που ήταν τριγύρω του και ξαφανίστηκαν. Γεια σου, Μιτσάκο μου. Σε φιλό. Μου στην κλήρωση, βάλε μου άμα θέλει. Σε βάλω. Είχα κερδίσει και ένα μπλουζάκι πιο δυνατό από τον Κορονιό. Από την άλλη την εβδομάδα που θα έρθει και θα είμαστε όλοι εδώ, θα είναι και η Μαριλής, γραμματεία μας, θα φέρω τις τσάντες με τις μπλούζες να έρχεστε να παίρνετε όσοι έχετε κερδίσει. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά να περνάμε και μην μας φιλιά! Γεια σου Δημητράκο! Γεια σου αγόρι μου, γεια! Πάμε εδώ, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Ναι, γεια. Γεια σας. Εγώ ναι. Είμαι. Βεβαίως. Εσείς. Ναι. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Το όνομά σου πες μας, άμα θες. Νίκος, Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα. Γεια πες. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Βασικά δεν ξέρω, πρέπει να έχω χάσει κάποια επεισόδια. Τι γίνεται με τον Γουάρντα. Με τον Γουάρντα τι έχει γίνει. Ένα, τον έδιωξαν από τη Λάρισα. Δύο, βγήκε στην Αίγυπτο και έκανε δήλωση ότι έχω πρόταση από τον Ολυμπιακό. Τρία, τώρα σε πέντε λεπτά θα μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο που θα μας τα πει τέλεια. Σε ενημερώνω έτσι εντάχει. Και ο Δε Κούγιας βγήκε και είπε, ότι τον έδιωξε γιατί από τις 9 προπονήσεις που έπρεπε να παρουσιαστεί μετά από τη διακοπή, με την επιστροφή δηλαδή, ήρθε μόνο στις 2. Ανταλλάξαν κάτι μηνύματα για Χαμπίμπη, σ' αγαπώ, Αλέξη μου, ΑΕΛ και τέτοια. Φίλε, μιλάμε για μονόπρακτο, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, αυτά που σου λέω δεν έχει χιουμοριστική εκπομπή. Σου περιγράφω την πραγματικότητα, αδερφέ μου. Αρχιγέ, να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι γουστάρεις. Έχει καλύτερο από τον Γουάρντα ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πρικισμένος ταλαντούχος. Δεν έχει τέτοιον τεχνίτη. Όμως, βάζεις εσύ ένα να σου κάνει άνω κάτω όλη την ομάδα, ρε φίλε. Δεν ξέρω με τι ασχολείσαι. Είχαμε δουλειά... και άλλους τέτοιους. Είχαμε τζαβέλες. Είχαμε και φίλε, πότε η ομάδα πήγε καλά, όταν έφυγαν αυτοί από τη μέση. Αυτό είναι που λέμε, κατάλαβες. Θα μπει αυτό σε καλούπι, αδερφέ. Δηλαδή θα του βρει το κουμπί. Θα σ' άρεσε να παίζει τον Ολυμπιακό αυτός. Θα σ' άρεσε να παίζει τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν μ' άρεσε. Αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό το βάζει τώρα για να ψιλοεκβιάσει ότι να με θέλουν και από εκεί. Κατάλαβες, δεν ξέρω. Και σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο στον πρωταθλητή να μου, στον Γαύρο. Πώς τη λένε την εφημερίδα. Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ τον έχω λίγο ψιλοκαψούρα τον Γουάρντα. Μα και εμένα μου αρέσει σαν παίχτης. Πάρα πολύ μου αρέσει σαν ποδοσφαιριστής. Το θέμα είναι, θα παίξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Νίκος. Νίκο, έρχεται στην ομάδα. Του δίνεται η τρίτη ευκαιρία, γιατί θα είναι η τρίτη, όχι η δεύτερη. Ερώτηση. Στο πρώτο, στο δεύτερο μάτς, αποφασίζει ο προπονητής ότι δεν θέλει να τον βάλει βασικό. Και ξαναποφασίζει και στο επόμενο μάτς ότι δεν θέλει να τον βάλει βασικό. Θα καθίσει στον πάγκο χωρίς μανούρα.
Ρε αρχηγέ, να σου πω κάτι, έχει καλύτερο τον Ουάρντα να βάλει. Ρε παιδί μου, εγώ σε ρωτάω. Δέχομαι αυτό που λες, ότι τέτοιον δεν έχω. Αλλά αποφασίζει ρε παιδί μου προπονητής ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θέλει να βάλει π.χ. τον Μπίσεσβαρ ή να βάλει, ξέρω εγώ, εκεί τον Μπέλκα, λέμε, στο 10. Ή αριστερά να βάλει τον Βιερίνη αριστερά. Θα καθίσει. Θα υπακούσει στους κανόνες, γιατί εδώ δεν είναι ούτε ατρόμητος ούτε πανετολικός. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο να σου πω κάτι. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν κάποια, να σου το πω λίγο. Ιδιοτροπία. Ιδιοτροπία, να σου το πω. Μα δεν είναι κακός χαρακτήρας. Κακό παιδί δεν είναι. Το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούς και το πρωί. Ναι. Δεν είναι παλιό χαρακτήρας. Έχει μια τρέλα, έχει μια μούρλα το παιδί. Ναι, έτσι. Γιατί εμείς που είμαστε παοξίδες τρελοί, ξεχαιρετώ, Νικόλα, πάω διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Έγινε, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, λέει ο. Ναι. Ο Κούγιας λέει μας είδα λευρωμένους και μας πέρασε για μιλονάδες. Τη μία ώρα λέει τον διώχνει γιατί δεν κάνει προπονήσεις και την άλλη λέει ότι τον περιμένει πίσω σε ελεύθερο. Έχουμε καλύτερο και λέγεται Μπίσεσβαρ που κατέκτησε τα πάντα. Ο Άρντα τι μας πρόσφερε? Ελάχιστα στον ΠΑΟΚ. Ελάχιστα. Διάλειμμα και επιστρέφω με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να συνδεθούμε με το διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Γεια σου Κωστή, καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η επικαιρότητα τρέχει, προχωράμε μέσα στον Μάιο και διάφορα θεματάκια προκύπτουν Κώστα. Ένα από αυτά που προέκυψε τώρα αυτές τις μέρες είναι του Αμρ Ουάρντα. Και με τις δηλώσεις του στην Αίγυπτο για πρόταση από τον Ολυμπιακό και με την αποπομπή του από τη Λάρισα. Και υπάρχουν απορίες. Από την Λάρισα δεν θα το έλεγα, Κωστή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν ισχύει αυτό, ναι. Ναι. Τι αποπομπή, αν η Λάρισα δεν θέλει να τον χρησιμοποιήσει, δεν τον χρησιμοποιεί. Ο οργανισμός του ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Mm-hmm. Κανονικά ήταν μέχρι το τέλος Ιουνίου, αλλά αν έχουμε παράταση αγωνιστικής περίοδου, με δεδομένο ότι η Λάρισα συμμετέχει στα play-out, παρατείνεται και η αγωνιστική περίοδος. Εάν δεν θέλει να τον χρησιμοποιήσει, θα επιστρέψει στις προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Στην ομάδα του. Ναι. Το συμβόλαιο το έτσι αλλιώς είναι μέχρι το Δεκέμβριο του 20. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα, έχει οψιόν να το ανανεώσει για 6 μήνες μέχρι το καλοκαίρι του 21. Ο Άρντα δηλαδή είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για ένα χρόνο από τώρα, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021. Mm-hmm. Αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει, μπορεί να κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ή να πληρώσει τη ρήτρα του, εν πάση περιπτώσει, η οποία το ύψος της οποίας δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή, και να τον αποκτήσει. Εγώ θεωρώ τον Μινουάδα πέφτει υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, μέσα στους 10 πιο ποιοτικούς παίκτες που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο Super League, ο Ουάρντα είναι 100%. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα προβλήματα προσαρμογής που έχει και των υποχρεώσεων που έχουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, εκεί έχει κάποιο πρόβλημα όπως έχει η πλειοψηφία που προέρχεται από την Αίγυπτο. Γιατί πολλοί μου λένε για το Σαλάχ. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Οι παίκτες που είχαν στον ΠΑΟΚ από την Αίγυπτο και τους έζησα όλους και μάλιστα έτσι πολύ στενά λόγω του ρεπορτάζ, ήταν όλοι πολύ υψηλής ποιότητας ποδοσφαιριστές, αλλά είχαν όλοι προβλήματα προσαρμογής. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Εξαίρεση, ας πούμε, ο Μαγκντή, ο οποίος ήταν ένας άριστος χαρακτήρας, ένα καταπληκτικό παιδί, τρομερός ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρώ ότι αδίκησε και αυτός τον εαυτό του, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα πράγματα στην καριέρα του. Και ο Χωσάμ Χασάν είχε θέματα, και ο Ιμπραήμ είχε θέματα, και ο Μέγκα είχε θέματα. Ο Άρντα έχει θέματα, έχουν θέμα νοοτροπίας, έχουν θέμα προσαρμογής στα δεδομένα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Σαλάχ είναι εξαίρεση. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι είναι παίκτες υψηλού επίπεδου οι Αιγύπτιοι, πολύ υψηλού επίπεδου. Και το γεγονός ότι δεν κάνουμε καριέρα στην Ευρώπη με εξαιρέσεις οφείλεται σε αυτή την νοοτροπία που υπάρχει, όπως ο Άρντα. Είναι σε αυτή την ηλικία, θα έπρεπε τώρα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει θέματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα λύσει. Ο Κάναντι στον Ατρόμητο είχε βρει το κουμπί του και έκανε παπάδες εκεί.
Τώρα, ναι. Στη Λάρισα έκανε μια καλή χρονιά, αλλά την έκανε σόλο. Όχι ως κομμάτι της ομάδας. Ναι, ναι. Ως μονάδα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ ως μονάδα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Για κάποιον ποδοσφαιριστή δεν το δέχεται εύκολα ένας τέτοιος οργανισμός. Αν καταφέρει και μπει, γιατί θεωρώ ότι θα του δώσουν την ευκαιρία να πάει προετοιμασία φέτος, αν καταφέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ομάδας και του προπονητή, τότε ίσως ο Άρντα είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, στο δυναμικό του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, για τη νέα περίοδο. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν αμφισβητεί κανένας. Ο Ολυμπιακός ναι. ενδιαφέρεται, ναι. αν το θεωρώ δεδομένο ότι ενδιαφέρεται, εντάξει. 100%. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τι σημαίνει αυτό, ο καθένας και δικαίωμά του είναι και να ενδιαφέρεται. Μπορεί και πάω να ενδιαφέρεται για ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι μέσα στα πλαίσια των ποδοσφαιρικών συζητήσεων, αναζητήσεων, σκέψεων. Δεν είναι κάτι ούτε παράνομο, ούτε έξω από τη λογική. Ναι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, ο Άρντα το κάνει λίγο σειρία, αλλά του αρέσουν αυτά. Του αρέσει να ανοίξει την επικαιρότητα. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πραγματικά, ιδού η Ρόδος. Ιδού η Ρόδος, ιδού η Ρόδος, νομικά σας ή ασένα. Γραφεία πάει ΠΑΟΚ, το φάξ το ξέρει, το τηλέφωνο το ξέρει. Καλώς τα παιδιά. Επικοινωνεί και λέει ότι ενδιαφέρομαι να τον αποκτήσω. Okay. Μάλιστα. Ναι. Ή περιμένει να λήξει το συμβόλαιό του. Ναι. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν το ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο Άρντα να του καταθέσει mm-hmm. πρόταση και να τον αποκτήσει. Ναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, να χαμε να λέγαμε. Ναι. Μάλιστα. Πάντως, αυτό που συζητάμε πολλές φορές και με τους ακροατές, Κώστα, δεν είναι κακό παιδί, δεν είναι κακός χαρακτήρας. Απλά έχει. Ναι, δεν είναι αυτό που λέμε. Όχι, είναι ένα παιδί που έχει μια τρέλα, έχει μια παιδικότητα, έναν αυτορμητισμό. Αυτό δεν το λες δηλαδή κακό χαρακτήρα. Σε όλους τους Αιγύπτιους που έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ ναι. σε προσωπικό επίπεδο λόγω του ρεπορτάζ. Δεν ήταν. Ναι, ναι. Δεν ήταν παρέα. Αλλά στους συναναστράφηκα, δεν γνώρισα κακό Αιγύπτιο. Ναι. Είναι ναι. παράξενοι όμως. Είναι ναι, ναι. μια άλλη νοοτροπία που δεν έχει σχέση με την, ούτε με την ελληνική νοοτροπία ούτε με την ευρωπαϊκή. Ναι. Κακά παιδιά σε καμία περίπτωση. Ακριβώς το αντίθετο μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγα. Ναι, ναι. Αυθόρμητη, ευκολόπιστη, νευρική, ναι. αντίθεση. Πολλά μπορείς να πεις. Κακούς χαρακτήρες όχι. Ο Άρντα τι κακούς χαρακτήρες. Ο Άρντα είναι περιβόλη. Ναι. Περιβόλη. Παιδί μάλαμα. Μου περιέγραφε κάποια στιγμή ο Τουρσουνίδης πώς είχε κρύψει το χαλάκι του Μακντή Τολμπά. Στο οποίο συγκλονιστικές περιγραφές. Συγκλονιστικές. Μάλιστα. Κώστα, το άλλο θέμα που υπάρχει είναι αυτό των εκλογών της ΕΠΟ και το τι γίνεται αν θα αναβληθούν, αν υπάρχει αντίδραση από την UEFA και τη FIFA. Υπάρχει από την UEFA ναι. και τη FIFA, γιατί το θέμα των εκλογών της ΕΠΟ mm-hmm. αφορά το αυτοδιοίκητο. Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, καμία χώρα και να αποφασίσει πότε και πώς mm-hmm. θα γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Για να γίνουν οι εκλογές, όπως η Στέλιο Αβγενάκης, ο οποίος λίγο πριν την αποχώρησή του, την οποία θεωρώ δεδομένη στον πρώτο ανασχηματισμό, θα απαλλαχτούμε από τον πιο αποτυχημένο υπουργό όλων των εποχών. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Λοιπόν, στόχος του Αβγενάκη είναι να μπορέσει να δημιουργήσει ένα εκλογικό σώμα το οποίο θα βολεύει τον Ολυμπιακό. Η σκέψη πρώτη που υπάρχει από την πλευρά του Αβγενάκη είναι να διευρύνει το εκλογικό σώμα βάζοντας στο παιχνίδι το σύνολο των σωματείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή δεν θα έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ στις οποίες θα ψηφίσουν οι πρόεδροι των σωματείων, οι 69 εκλέκτορες, εν πάση περιπτώσει, οι πρόεδροι των ενώσεων, συγγνώμη, η Super League, η Football League κτλ. Αλλά θα ψηφίσει το σύνολο των ερασιτεχνικών σωματείων. Δηλαδή όλα τα σωματεία του νομού Θεσσαλονίκης, όλα του νομού Κίκης, όλα του νομού Μεσσηνίας, όλα του νομού Ηρακλείου, για να αναδείξουν τη νέα διοίκηση. Διευρύνοντας το εκλογικό σώμα, πιστεύει ο Αβγενάκης ότι θα δημιουργήσει έτσι μια τάση υπέρ του Ολυμπιακού. Το πονηρό της υποθέσεως είναι ότι ακόμη και αν ερχόταν η ΕΠΟ, γιατί χωρίς τη δική της συγκατάθεση δεν μπορεί να αλλάξει το καταστατικό,
σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ναι. Δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με πονηρό σκεπτικό, δημιουργεί ξαφνικά το Μητρό των Ερασιτεχνικών Σωματείων, ζητώντας να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Αυτό γίνεται εκ του πονηρού. Ναι. Αυτό που θα προκύψει ποιο είναι. Τα σωματεία που δεν μας βολεύουν, δεν βολεύουν τον Αβγενάκη, δεν θα πάρουν δικαίωμα ψήφου. Με κάποιες αφορμές. Τα σωματεία που βολεύουν τον Αβγενάκη ανά την επικράτεια θα πάρουν, θα πάρουν δικαίωμα ψήφου και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να καθοδηγήσει τις εκλογές. Αυτό φυσικά έγινε κατανοητό. Ενημερώθηκαν FIFA και UEFA, οι οποίες δεν πρόκειται να δεχτούν σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους πολιτική παρέμβαση στις εκλογές της ΕΕ. Brexit λένε. Ούτε για το πότε, ας λένε. Οκ, θα πάμε σε Brexit, κουράστηκα. Πραγματικά. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να προχωράει και στην Ελλάδα να το ελέγχουν οι Μαρινάκοι. Ο ένας. Όλα για έναν. Και να το καταδυναστεύουν. Δεν γίνεται πια. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, που είναι να μπει και στη δουλειά μας, ας σταματήσει τέλος. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να ζούμε κάτω από την πότα του Μαρινάκη και του Αβγενάκη ποδοσφαιρικά. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι αδύνατον. Καρχίλιες φορές Brexit το έχω γράψει και το έχω πει. Και μου λένε είσαι τρελός, θα καταστραφείτε επαγγελματικά, θα κάνετε... Τι να κάνω δηλαδή. Ναι. Μα δεν μπορώ να κάνω. Ναι, νησάφι, νησάφι, δεν πάει. Τον κάθε Αβγενάκη, τον κάθε τυχάρπα στο γελίο, το κάθε υποκείμενο που έρχεται να ελέγξει το ποδόσφαιρο για να εξυπηρετηθεί ο Μαρινάκης. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να ανέχεται όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα του 2020 αυτή η εξάρτηση με κάποιους ανθρώπους. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Ναι. Αφήστε το ποδόσφαιρο ελεύθερο. Με Μαρινάκη, χωρίς Μαρινάκη δεν με ενδιαφέρει. Όποιος τέλειας είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Αφήστε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αφήστε ελεύθερες τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους παράγοντες, τους διαιτητές, την ΕΠΟ, τη Λίγκα. Αφήστε να παίξουμε ποδόσφαιρο όπως παίζουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί. Αδικίες θα υπάρχουν. Σφαλτοσχεδίσματα θα υπάρχουν. Αφήστε το όμως ελεύθερο. Αφήστε να είναι ένα λάθος διαιτητικό ανθρώπινο. Ακριβώς. Φτάνει αυτό το πράγμα. Και το αφορά όλες τις ομάδες. Αφήστε το ποδόσφαιρο ελεύθερο. Αφήστε το, γιατί αν το αφήσετε θα γεμίσουν τα γήπεδα, το προϊόν θα εκτιναχθεί η δημοτικότητα για το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι το δώρο, το δώρο της κάθε κοινωνίας είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η τροφή για κάθε Σαββατοκύριακο των φιλάθλων. Δεν μπορεί να το ελέγχει ένας άνθρωπος, η παρέα του, δύο άνθρωποι, η παρέα τους κτλ. Πόσο μας λείπει. Μόνο εδώ. Ναι, ναι. Παντού υπάρχουν ίντριγκες, άκουσε με, και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία. Υπάρχουν ίντριγκες, υπάρχουν εξαρτήσεις, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Στην Ελλάδα το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη. Επιστήμη. Ναι. Αφήστε το ελεύθερο το ποδόσφαιρο. Όποιος μπορεί να κερδίσει. Ξαναλέω, λάθη θα γίνουν. Ανθρώπινο όμως, όχι και έγινε ένα λάθος. Δεν μπορεί ένας διαιτητής να κάνει 7 λάθη σε βάρος μιας ομάδας σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι ανθρώπινα λάθη. Είναι στημένος διαιτητής. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να μπει στο πετσί μας. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο ελεύθερο. Όλοι. Ακριβώς. Να παίζεται μέσα στις 4 γραμμές. Ακριβώς. Και όπως είπες, παντού ευνοούνται κάποιες ομάδες, αλλά αυτό εδώ που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι έξω από κάθε... Παντού ευνοούνται. Ναι. Δεν είναι άγια η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Ιταλίας, ούτε της Γαλλίας, ούτε της Ισπανίας. Α, τέτοιο πράγμα που συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν υπάρχει. Τζίλος, τα σφαίρες, μπράβοι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τραγικό, οι κυβερνήσεις το ανέχονται, δεν θέλουν να το λύσουν. Δεν τολμάνε να βάλουν τους μεγαλομετόχους σε ένα τραπέζι και να χτυπήσει ο πρωθυπουργός το χέρι στο τραπέζι για να πει τέλος ως εδώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, πραγματικά είναι αδύνατο. Brexit. Χίλιες φορές Brexit. Και τι να κάνω. Να μην έχει Brexit και να παίζουμε από εδώ και να το πει ο Ολυμπιακός. Γιατί από Νοέμβριο. Γιατί εκβιάζει, γιατί έχει τον Αβγενάκη. Και μετά τον Αβγενάκη έχει τον Γεραπετρίτη και μετά τον Γεραπετρίτη θα έχει την Τώρα Μπακογιάννη και μετά την Τώρα Μπακογιάννη δεν ξέρω εγώ ποιον θα έχει. Ναι. Όχι, δεν φτάνει. Δεν αντέχεται αυτό. Δεν αντέχεται. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα έχουμε εξελίξεις και μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή αύριο μεθαύριο περιμένω να έχουμε κάποιες εξελίξεις και την επόμενη εβδομάδα και στο θέμα των εκλογών και στο μέγα ερώτημα αν και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα
τη Δευτέρα πιθανότατα να έχουμε έτσι μια εικόνα καθαρή. Αν επιτραπούν από την επόμενη εβδομάδα οι ομαδικές προπονήσεις, θα είναι ένας προάγγελος έναρξης των εγχώριων διοργανώσεων, δηλαδή του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Εκτός και αν έχουμε κάποια δραματική εξέλιξη στον τομέα της πανδημίας, δηλαδή αν αρχίσουν τα κρούσματα να αυξάνονται επικίνδυνα και να έχουμε... Να ανέβει η καμπύλη πάλι, ναι. Ναι. Η αύξηση της καμπύλης θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η εξέλιξη μέχρι τώρα λένε πληροφορίες ότι θα δώσει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να επιτρέψει τις ομαδικές προπονήσεις και κατ' επέκταση να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος γύρω στις 10 Ιουνίου. Εκτιμώ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και θα εγώ τα πούμε. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο. Αύριο. Πρώτο Θεός. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς σας χαιρετούμε, σας αγαπούμε. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye. Α, κλήρωση δεν έκανα. Περίμενε. Περίμενε. Χριστό! Δώσε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 33. 25. Το 25. Ο Χρήστος Παπάς ή Πάπας, Χρήστος Παπάς, σε 103 το νούμερό του, είναι ο τυχερός. Θα σε πάρουμε και τηλέφωνο να πας να πάρεις κρέατα. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε. Bye.